Σήμερα έχουμε το ετήσιο παζάρι του Συλλόγου Ευζώ με τον καρκίνο. Έχουμε προϊόντα που μας έχουν δώσει οι επιχειρήσεις της πόλης με πολύ αγάπη και τα προσφέρουμε σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές, προκειμένου να είναι προσιτά στον κόσμο και να τα αγοράσει. Με τα χρήματα που μαζεύουμε από το παζάρι βοηθούμε τους συνανθρώπους μας που νοσούν από καρκίνο και τις οικογένειές τους, ώστε να ελαφρύνουμε λιγάκι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Είναι κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο και ο κόσμος το αγκαλιάζει με πολύ αγάπη και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο να αντιμετωπίζεις μια νόσο όπως ο καρκίνος και ταυτόχρονα να έχεις να αντιμετωπίσεις και οικονομικά προβλήματα και να δυσκολεύεσαι στην καθημερινότητά σου. Οπότε μέσα από αυτή τη δραστηριότητα προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερους μπορούμε. Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο εδώ και 20 χρόνια. Έχουμε ομάδες εθελοντών που πηγαίνουν καθημερινά στα δύο νοσοκομεία της πόλης, και στο Βενιζέλιο και στο Παγνί, και στέκονται δίπλα στους ασθενείς στα ημερήσια τμήματα χημειοθεραπείας. Επίσης, έχουμε στο Σύλλογο τη δυνατότητα να παρέχουμε δωρεάν ψυχολογική στήριξη στους ασθενείς και στις οικογένειες. Και είναι εθελοντές όλοι οι ψυχολόγοι που μας βοηθούν και έχουμε και δράσεις έτσι λίγο πιο ψυχαγωγικές, να το πω, που κάνουμε πάλι για τα μέλη μας, για τις οικογένειες και τους ασθενείς, όπως είναι το ψυχόδραμα ή βραδιές συζήτησης για θέματα κινηματογράφου, έχουμε μαθήματα ζωγραφικής, τέτοιες έτσι πιο καθημερινές δράσεις που μας βοηθούν να ομορφύνουν λίγο την καθημερινότητα. Βοηθούμε οικονομικά επίσης τους ασθενείς, όχι ποτέ δεν δίνουμε χρήματα, αλλά δεχόμαστε αιτήματα από τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και ανάλογα μπορούμε να πληρώσουμε λογαριασμούς, ένα ενίκιο, έναν λογαριασμό της ΔΕΗ ή κάποια άλλη ανάγκη σε είδος που μπορεί να έχει μια οικογένεια. Βελτιώνεται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, προσπαθούμε να κάνουμε και δράσεις ενημέρωσης. Ένα μεγάλο κομμάτι που μας ενδιαφέρει είναι η πρόληψη, να φτάσει ο κόσμος να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει πριν νοσήσει. Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τους νέους. Και μάλιστα φέτος τρέχουμε ένα πρόγραμμα που ενημερώνουμε τα σχολεία, τα λύκεια και την πρωτοβάθμια, τα σχολεία της πρωτοβάθμιας στους γονείς, για τον HPV, τον ιό των HPV που είναι υπεύθυνος για καρκίνους όπως τραχύλου μήτρας, αλλά και όχι μόνο. Και η κοινωνία σιγά σιγά ευαισθητοποιείται όλο και περισσότερο. Και τώρα πια μπορούμε να πούμε και τη λέξη καρκίνος ανοιχτά, γιατί μέχρι τώρα ήταν ένα ταμπού το να μιλήσεις για τον καρκίνο ανοιχτά.